Στο πανελλαδικό άνοιγμα των διοδίων και στην αυτοκινητοπομπή που θα σχηματίσουν οι επιτροπές αγώνα κατά των διοδίων, ξεκινώντας από την Πάτρα με προορισμό τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχουν αύριο και τα μέλη της Επιτροπής Πρωτοβουλίας του Νομού Λάρισας. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι να υπερασπιστούν, όπως υπογραμμίζουν, τη δημόσια περιουσία και να στηριχθεί το λαϊκό εισόδημα. Έχει μια σημασία το να το πούμε ότι εντάσσεται όλη αυτή η κινητοποίηση σε ένα επίπεδο ενάντια στο μνημόνιο και στα μέτρα της κυβέρνησης του Παπανδρέου. Έτσι και αλλιώς το ζήτημα των διοδίων δεν ξεπερνά αυτό, αλλά εντάσσεται σε μια λογική της ακρίβειας, έτσι, που πλήττει τον κόσμο αυτόν τον καιρό, και συνάμα είναι μια προσπάθεια να πείσουμε όλους τους ανθρώπους εδώ και όλους τους αυτοί που χρησιμοποιούν την ΠΑΘΕ, ότι μπορούν να συνεχίσουν να μην πληρώνουν, όπως μέχρι τώρα 700.000 διαλέψεις δεν έχουν πληρωθεί. Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι, οι μπάρες των διοδίων θα παραμείνουν ανοιχτές για την διέλευση των οχημάτων.